Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μια καθημερινή σχεδόν εποδός στις δηλώσεις των Προέδρων της Δημοκρατίας αλλά και των πολιτικών αρχηγών τα τελευταία 36 χρόνια είναι ότι σήμερα διακυβεύεται οριστικά και ίσως τελεσίδικα το μέλλον του τόπου μας και η ευθύνη μας είναι τεράστια. Επίσης, μια άλλη εποδός είναι ότι η Κύπρος περνά σήμερα τις πιο κρίσιμες στιγμές της ιστορίας της και ότι ο ελληνισμός αντιμετωπίζει κίνδυνο εθνικού αφανισμού. Την ίδια ώρα που διαπίστωναν οι πολιτικοί ηγέτες την τεράστια ευθύνη τους, αλλά και τον κίνδυνο αφανισμού του ελληνισμού, το ερώτημα είναι, τι έκαναν? Η απάντηση έρχεται από τους ίδιους τους πολιτικούς. Εμείς πιστεύουμε στην ορθότητα της πολιτικής μας. Δεν πρόκειται να ξεφύγουμε από την πάγια πολιτική μας και ότι το δίκαιο και η ιστορία είναι με το μέρος μας. Ασφαλώς είναι καταγραμμένη και η ευθύνη και η αρνητική στάση και η κολλησιεργός τακτική της Τουρκίας. Όπως και οι ευθύνες διεθνών κέντρων ισχύως. Έτσι όμως λύεται ένα πρόβλημα περίπλοκο όπως είναι το Κυπριακό. Στη σύσκεψη των Αθηνών στις 30 Νοεμβρίου και την 1η Δεκεμβρίου του 1974, παρουσία όλων, ο τότε Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής είπε να επιλέξει τα ακόλουθα. Δεν μπορούμε επίσης να λέγουμε ότι θέλουμε πράγματα τα οποία γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι δεν είναι πραγματοποιήσιμα. Η σύσκεψή μας, είπε, έχει αυτόν τον στόχο. Τήρησαν αυτή τη σημαντική επιταγή της σύσκεψης? Τι συμφωνούσαν και μεταξύ τους και με τον αντίπαλο, τι υπέγραφαν, τι έλεγαν στο λαό και γιατί άφησαν να φτάσουν εδώ που έφτασαν τα πράγματα? Πράγματι, αν θέλουμε να δούμε τι θα γίνει η Κύπρος τα επόμενα 5 ή 10 χρόνια με τις πολιτικές που ακολουθούμε, η καλύτερη συνταγή είναι δεν έχει παρά να δούμε τι έγινε τα τελευταία 36 χρόνια με όλους τους αναγκαίους, λογικούς και ορθούς συνειδημούς. Λοιπόν, απόψε θα ζητήσουμε αυτή τη διάσταση της πολιτικής όσον αφορά το Κυπριακό και έχω τη χαρά να φιλοξενώ απόψε τον κύριο Αλέκο Μαρκίδη, πρώην Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, τον κύριο Λουκί Λουκαΐδη, επίσης νομικό και πρώην δικαστή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, τον κύριο Νίκο Ρολάντη, πρώην Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Ανδρέα Αγγελίδη, και πολιτικό αλλά ιδιαίτερα νομικό, και τον κύριο Μιχάλη Παπέτρου, πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο και νομικό. Θέλω να σας πω και θέλω να πληροφορήσω επίσης τους ακροατές ότι όλοι απόψε εδώ είστε με την ιδιότητα, θα έλεγα, του ενεργού πολίτη και όχι ως εκπροσώπου οποιοδήποτε κόμματος. Αυτό θέλω να ακούσω απόψε, γι' αυτό θέλω τον καθαρό λόγο. Γι' αυτό ξεκινώ από εσάς, κύριε Μαρκίδη. Μετά από αυτή την εισαγωγή και ξεκινώντας από τις συμφωνίες Μακαρίων Τεκτάς, Κυπριανούν Τεκτάς, στη συνέχεια τις ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου, την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά συνάδουμε ότι κάνουμε? Είπαμε πραγματικά την αλήθεια στον Κυπριακό λαό? Τι εννοούσε η κάθε συμφωνία? Τι δεσμευόμαστε? Ή αυτή τη στιγμή είμαστε στο χείλος του γκρεμού? Παραπλανούμε ή παραπληροφορούμε ακόμη τον Κυπριακό λαό? Ή τον έχουμε εμπεδώσει σε αυτόν έναν αίσθημα που διερωτώ με κατά πόσο να αντιλαμβάνεται πώς έρχονται τα πράγματα? Να αρχίσω από το απόφθεγμα Καραμαλή ότι δεν πρέπει να ζητούμε κάτι το οποίο είναι πραγματοποιήσιμο. Μη πραγματοποιήσιμο. Ότι πρέπει να ζητούμε κάτι το οποίο είναι πραγματοποιήσιμο. Σωστό. Η τραγωδία είναι ότι στην ίδια σύσκεψη που το είπε αυτόν κατέληξα σε ομόφωνη απόφαση να επιδιώξουμε, λέει, ομοσπονδία, εδαφική ομοσπονδία, αλλά με πολλά καντόνια, δικοινοτική. Μάλιστα. Μια εντελώς λαθασμένη θέση, η οποία κράτησε την πλευρά μας η οποία κρατήθηκε από την πλευρά μας για 2,5 χρόνια μέχρι ότου 2,5 χρόνια αργότερα, ή τον Μάρτιν του 1977, ο Μακάριος κατάλαβε ότι αυτή η θέση δεν επέζεται πλέον και κατέληξε να κάνει τη συμφωνία Μακαρίου Τεκτάς, η οποία μιλά καθαρά για δύο περιφέρειες. Την μία περιφέρεια να τη διοικεί η τουρκοκυπριακή κοινότητα, την άλλη περιφέρεια να τη διεκδικεί η ελληνοκυπριακή κοινότητα. Άφησε ανοιχτές προς συζήτηση και τις τρεις ελευθερίες και στην ουσία επρόκειτο για μία γενική συμφωνία, η οποία όμως χωρίς επίπονες
περαιτέρω διαπραγματεύσεις δεν ισοδυναμούσε βέβαια με λύση του κυπριακού προβλήματος. Σίγουρα δεν ήταν η λύση η συμφωνία, ήταν όμως οι κατευθυντήριες γραμμές πάνω στις οποίες θα έπρεπε ή έπρεπε να γίνει και έγινε διαπραγμάτευση, εκείνη που έγινε διαπραγμάτευση για το Κυπριακό. Δεν έγινε αμέσως διαπραγμάτευση, η διαπραγμάτευση έγινε πολύ αργότερα. Διότι να σας θυμίσω ότι ο Μακάριος απέθανε λίγους μήνες μετά τη συμφωνία αυτή, πρωτού προλάβει να αρχίσει διαπραγματεύσεις, ακολούθησε η διαδοχή Σπύρου Κυπριανού και μέχρι το 1979 δεν έγινε απολύτως καμία διαπραγμάτευση. Έγινε διαπραγμάτευση, το μόνο που είχαμε μεταξύ μας διάφορες διαμάχες που είχε και ως αποτέλεσμα να πάψει τον Τάσο Παπαδόπουλο ο Μακαρίτης ο Σπύρος Κυπριανού από διαπραγματευτή τον Αύγουστο του 1978, διότι όσους θέλουν να θυμούνται. Δεν έγιναν τα διαπραγματεύσεις. Το 1979 κατέληξε να κάνει τη συμφωνία Κυπριανού Τεχτάς, η οποία οφείλουμε να πούμε ότι σε κάποια σημεία ήταν και καλύτερη από τη συμφωνία Μακαρίου Τεχτάς, ιδιαίτερα διότι προστέθηκε ώστε ότι πρέπει να υπάρξει σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες όλων των πολιτών της Δημοκρατίας. Κάτι το οποίο δεν περιείχε η συμφωνία Μακαρίου Τεχτάς. Δεν ανέρεσε όμως την προηγούμενη συμφωνία. Όχι, την επιβεβαίωσε. Μάλιστα. Την επιβεβαίωσε, αλλά στην ουσία έχει ορισμένες παραγράφους με τις οποίες συμπληρώθηκαν. Δεν έφτασαμε στις ομόφωνες λεγόμενες αποφάσεις του 89. Χωρίς σκαμπανεβάσματα υπήρχε η μεγάλη εσωτερική διαμάχη κατά πόσον αυτό που συμφώνησε ο Μακάριος ήταν διπεριφερειακή ή διζωνική και βρέθηκε να έχουν μεγάλες διαφορές οι δύο αυτές λέξεις που δεν είχα στην πραγματικότητα, αλλά κατορθώσαμε να δώσουμε ερμηνεία στον όρο διζωνική αυτή που ήθελε ο κύριος Τεχτάς. Προχωρήσαμε για να δεχτούμε συμβιβασμό Βάλτχαϊμ ότι η λύση θα είναι τη ζωνική στην εδαφική πτυχή και δικοινοτική στη συνταγματική πτυχή 1981. Μάλιστα. Και ακολούθησε τα περί διαπραγματεύσεις με τον ΤΚΕΙΑΡ και τα σημεία. Μάλιστα. Του και τα μη σημεία. Μια ερώτηση του, θα ήθελα να βάλω, κύριε. Το 1984-85-86 με μια εσωτερική φοβερή διαμάχη από τη μια Δημοκρατικό Συναγερμό ΑΚΕΛ, από την άλλη Σπύρος Κυπριανού ΕΔΕΚ, καθώς αφορά το χειρισμό του Κυπριακού προβλήματος. Γίνονται εκλογές. Ανέρχεται ο Γιώργος Βασιλείου στην Προεδρία, αρχίζει μια νέα πολιτική στο Κυπριακό και το 1989 κατορθώνει και κάνει τις λεγόμενες ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού και Υπουργικού Συμβουλίου ήταν τότε, δεν ήταν μόνο το Εθνικό Συμβούλιο το 1989. Αλλά όπως όλες οι ομόφωνες αποφάσεις, στην ουσία έχει λεχθεί ότι, ξέρετε, πολλές φορές η ομοφωνία πολλές φορές η ομοφωνία μεταξύ ανθρώπων που τους χωρίζει χάσμα απόψεων, η ομοφωνία είναι ο χειρότερος, είναι ο καλύτερος εχθρός της σωστής πολιτικής. Κύριε Μαρκή, θέλω να το βάλω έτσι, όσο παράξενο σωστό, και θα το δούμε στην πορεία των πραγμάτων, διότι κάποιοι κάνουν όλοι σκόντων. Μα πιστεύουν ότι είναι ορθή η πολιτική τους, δεν πιστεύουν. Κύριε Μαρκίδη, είτε το 1974 στην περίφημη εκείνη σύσκεψη των Αθηνών, ναι, είτε στη συνέχεια με την αποδοχή εκ μέρους του Μακαρίου της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με περιορισμό στην ουσία ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πτώσεις. Και αυτό φαίνεται και φαίνεται και έστω και αν βελτιώνεται με την συμφωνία Κυπριανού, η βάση παραμένει όπως λέγεται. Εκατανοήσατε εσείς η πολιτική ή η πολιτική? Διότι φαίνεται από τα πρακτικά καθαρά να το διαβάσει κάποιος. Τι εννοούσαν όταν λέγαν ομοσπονδία, είτε διπεριφερειακή, είτε διζωνική, είτε πολυφερειακή, ή απλώς επερνούσαν για να φύγουν από εκεί? Διότι η πραγματικότητα, και να το πούμε έτσι ξεκάθαρα στον Κυπριακό λαό, διότι απόψε να μένω από όλους, ότι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία στην περίπτωση της Κύπρου είναι και καταστροφική και δύσκολη και με πολλά προβλήματα αν εφαρμοστεί. Όμως, καλός ή κακός, είναι αυτή που έγινε να αποδεχτεί. Και είναι από το 77 στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τη λύση που θέλουμε. Ποια ήταν η ευθύνη όλων εσάς? Δεν λέω εσάς προσωπικά, των πολιτικών, να το βάλω έτσι γενικά. Τι εννοείται, εγώ δεν είχα καταλάβει. Καταλάβαν τι εννοούσατε, λέγαν πολυφερειακή ή ομοσπονδία για την Κύπρο ή διζωνική δικοινότητα. Εντάξει, υπήρχαν άνθρωποι. Διότι, άμα ακούσουμε τα πράγματα και άμα δούμε και τη σύσκεψη, την κοινή σύσκεψη
του Εθνικού Συμβουλίου και του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά την υπογραφή τη συμφωνία Μακαρίου Τεχτάς, σε δύο συνεδρία, αν δεν απατώμε, ήταν 8 με 17 Μαρτίου. Μάλιστα. Εκεί ήταν η τραγωδία όλη. Ερώτησε ο Μακάρι να μου πείτε, ποιοι συμφωνούν, διπεριφερειακή ή ομοσπονδία κτλ. Και διαφώνησαν μόνο δύο προσπίστες. Ο Μένων Λισαρίδης που ήταν σταθερός, αλλά ύστερα είπε εγώ, αν διαφωνώ θα σε στηρίξει το κόμμα μου, και ο Μιχαλάκης ο Τριανταφυλλίδης. Όχι, ο οποίος ύστερα ακολούθησε και είπε, παρά τις επιφυλάξεις μου, εγώ θα συμβουλεύσω. Και ο Σπύρος Κυπριανού, αλλά ύστερα είπε. Αλλά δεν το είπε προς τα έξω. Μάλιστα. Και βεβαίως και ο Λισαρίδης διαφώνησε. Ο κύριος Λισαρίδης διαφώνησε, εκείνος το είπε προς τα έξω. Αλλά ασφαλώς δεν έκαμε την καμπάνια που θα έκαμε. Όχι, μα είπε και προς τα μέσα. Διαφωνώ. Αλλά θα στηρίξω απόλυτα την κυβέρνηση και την πολιτική σα. Έχει διαφορά μεγάλη. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι την εποχή εκείνη που ήμουν στην πολιτική ως τμήμα, ως μέρος της ηγεσίας του Δημοκρατικού Συνεγεμού, διαφωτίσαμε πολύ σωστά και εντατικά τον κόσμο μας, τους οπαδούς μας, με συγκεντρώσεις, με φυλάδια, με οτιδήποτε, σε σχέση με το τι σημαίνει αυτό το πράγμα που έχει συμφωνήσει ο Μακάρης με τον Τεχτάς. Κύριε Λουκαίδη, στο ίδιο ρωτώ. Εγώ θα ξεκινήσω από μια άλλη δήλωση που κάνετε, με την οποία συμφωνώ απόλυτα. Ότι οι πολιτικοί παραπλανούσαν τον λαό. Και τον παραπλανούν. Από τη στιγμή. Αν προσθέσω και οι νομικοί. Δεν ξέρω, οι νομικοί οι οποίοι πολιτεύονται. Και μιλούν προς τα έξω. Πολιτεύονται. Και δεν. Αυτό που λένε οι πολιτικοί, ότι η κοινοτική διζωνική ομοσπονδία είναι συμβατή με τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν είναι ψέματα. Διότι απλούστατα, τουλάχιστον, με τα πολιτικά δικαιώματα δεν είναι. Όπως δεν θέλουν οι Τούρκοι και όπως αρχίζουμε να αποχωρούμε και εμείς προς την κατεύθυνσή τους. Φαίνεται ότι υπάρχουν και εκτόσεις, περιορισμοί και το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, το δικαίωμα της εγκατάστασης, όπως έγινε και το σχέδιο ΑΡΑΝ και όπως συνεχίζει φαίνεται να γίνεται αντικείμενο διαπραγματεύσεων. Αυτά τα δικαιώματα. Εφόσον λοιπόν η ζωική δικαιωτική ομοσπονδία είναι ασυμβέστη με τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα, γιατί κάθε πολιτικός που έβγαινε πρόεδρος έλεγε θα κάνω λύση τη ζωική δικαιωτική και τα ανθρώπινα δικαιώματα θα είναι σεβαστά. Όλοι το λένε. Και ως τώρα. Και εσείς. Εγώ είμαι υπέρ της ζωικής δικαιωτικής. Εγώ λέω αντιθέτως ότι η ζωική δικαιωτική είναι ασυμβέστη με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να το λέμε τουλάχιστον. Σωστό. Για σκοπούς συζήτησης. Μπορεί αυτή τη στιγμή εσυμφωνήθηκε η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με τις συμφωνίες Μακαρίου Τεχτάς και με όλα τα όσα ακολούθησε. Θα μπορούσαμε το ότι αν διαφωνείτε και είπαμε ότι η διζωνική δικοινοτική είναι μια πολύ οδυνηρή, ίσως η πιο οδυνηρή λύση στην Κύπρο. Αλλά εσυμφωνήθηκε. Μπορεί να ξεφύγει η Κύπρος μετά από 36 χρόνια. Είπετε μια λέξη, η οποία έχει μια μεγάλη σημασία. Συμφωνήθηκε, είπετε. Ναι. Συμφωνήθηκε. Ασφαλώς. Όχι. Προτάθηκε από τον Μακάριο, συμφωνήθηκε στις γενικές γραμμές και με τον Κυπριανό, αλλά δεν συμφώνησαν στο περιεχόμενο ποτέ οι Τούρκοι. Άλλα έλεγαν οι Τούρκοι, άλλα έλεγαν οι δικοί μας. Άρα δεν συμφωνήθηκε έτσι που τα λέει ένας ότι μα γιατί να παραβιάσει τη συμφωνία. Δεύτερο, υπήρξαν εξελίξεις έκτοτε. Έγινε αυτή η συμφωνία και έπειτα οι Τουρκοκύπροι και η Τουρκία ουσιαστικά δημιούργησαν το ψευδοκράτος. Είχε κάθε λόγο στην κυπριακή πλευρά να πει στην άλλη πλευρά, την τουρκική, μα για είπαμε τη ζωική δικαιωτική, εσείς κάνετε κράτος. Άρα μπορούσε να αποχωρήσει. Και μάλιστα είχε δοκιμαστεί ως τότε η καλή πίστη στον Τούρκο κατά πόσο εννοούσαν τη ζωική δικαιωτική, έστω όπως την μπορούσαν να τη συμφωνήσουν κάπως. Αλλά ως τώρα δεν τη συμφωνούν. Ως τώρα δεν τη συμφωνούν. Άρα δεν συμφωνήθηκε ποτέ. Και δεύτερο, αν συμφωνήθηκε το 1977, το 1978, το 1980, εν τω μεταξύ πέρασαν τόσα χρόνια, υπήρξαν τέτοιες εξελίξεις, απειλήθηκε πρώτα-πρώτα στις διαπραγματεύσεις ότι δεν γίνεται πράξης. Στις διαπραγματεύσεις δεν γίνεται. Υπάρχει ένα πλαίσιο πάνω στο οποίο γίνονται διαπραγματεύσεις έστω και αν δεν συμφωνούν. Και επειδή άλλη πλευρά, κύριε Καρδιά, την κοινωνική ομοσπονδία. Επειδή άλλη πλευρά εννοεί άλλα πράγματα, εννοεί να μοιράσουμε, να πάρουμε εμείς το ένα μέρος, το άλλο μέρος και να συνεργαζόμαστε κάπως στο κέντρο, δηλαδή που την ενοποίηση της Κύπρου, χωριστός πληθυσμός, χωριστή γη, χωριστή διακυβέρνηση, τότε σταματούν εκεί. Και καλά κάνουν και σταματούν οι δικοί μας. Αλλά εν τω μεταξύ έγιναν τέτοιες παραχωρήσεις που, όπως είπε σε έναν άνθρωπο του
Νομίζω ότι ο κύριος Κούλαφης στο φιλέφωνο με μένει και εκεί. Άμα κατεβάσει τον πύχη, λέει, τι μπορεί να ανεβάσει πάλι. Πάνω. Μια δυσκάδα. Πιο κάτω πάει, πιο πάνω δεν πάει. Και όταν τον ανεβάζει πολλά, περνά πιο κάτω. Απάνω και μια ερώτηση. Αν το ανεβάσει πολλά, μπορεί να κατεβάσει και πιο κάτω. Κύριε Λουκαίδη, έναν θέμα πολιτικών με νομικές σίγουρα προεκτάσεις και με αρκετά νομικά σημεία ασφαλώς. Δεν θα μιλήσω νομικά. Όχι, να με κάνει όμως ότι είμαι νομικιστής. Ότι μπορεί είμαι, το Κυπριακό. Μαξιμαριστής, απορρεψικός. Σας υποβάλλω μια ερώτηση. Εγώ θα μιλήσω. Σας υποβάλλω μια ερώτηση. Μπορεί το Κυπριακό να λυθεί με νομικές διαδικασίες. Γιατί ποιος ο κύριος να λυθεί. Είναι παραπλάσεις του λαού να λέμε ότι πήγαμε στα δικαστήρια για το Κυπριακό. Κάτι ατομικά δικαιώματα είναι μόνο. Επήγε το Κυπριακό σε κανένα δικαστήριο όσο αφορά τις εγγύσεις, όσο αφορά την κατοχή. Πώς. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία του Κυπριακού και κανένα δεν το πήρε στο δικαστήριο. Όχι να το λύσετε στα δικαστήρια. Ποιος πήγε να το λύσει στα δικαστήρια. Και η νομική πλευρά ξεχάστηκε. Με τη λογική να πάμε. Κύριε Ρολάντη. Μόνο με τη λογική. Κοίταξε αγαπητέ μου Γιαννάκη. Στον Κυπριακό κάναμε μεγάλα λάθη εμείς την πρώτη δεκατετραετία. Αυτό δεν θέλουμε να το παραδεχθούμε. Δηλαδή και από το 1974. Εκείνη τη δεκατετραετία. Εκείνα μας εχρέωσαν και δεν το καταλαβαίνουμε. Εγώ τα έζησα αυτά τα πράγματα ως Υπουργός Εξωτερικών 3 χρόνια μετά από την κατοχή. Φτάσαμε στο πραξικόπημα, φτάσαμε στην εισβολή και η διεθνής κοινότητας μας εχρέωσε σε μεγάλο βαθμό με τα λάθη που κάναμε την πρώτη δεκατετραετία. Επηγαίναμε να βλέπουμε άλλες κυβερνήσεις τότε και μας έλεγαν όλοι ναι, καλά, εσείς τι έκαμετε τα πρώτα 14 χρόνια. Ο κόσμος δεν τα έμαθαινε αυτά. Τα λέγαμε από καιρούς καιρό, αλλά τα αυτιά ήταν κλειστά. Ο Μακάριος πιστεύω, διότι εμελέτησα τον Μακάριο μέσα από τους φακέλους του Υπουργείου. Αντελήφθη τα λάθη που έγιναν την πρώτη δεκατετραετία, έγινε σειρά λαθών, να μην πω 2-3. Το να φωνάζομαι για ένωση και να περνάει ουλή μας το 67 ομόφωνα απόφαση για την ένωση και να καταστρατηγεί το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, τι άλλο είναι. Τα 13 σημεία του 63, τι άλλο είναι. Λέμε κουβέντες τώρα. Είναι τρελοί άλλοι που μας παρακολουθούν. Είναι τίποτε καθυστερημένοι. Δεν βλέπουν τι γίνεται. Όταν ο Μακάριος στις 19 του Ιουλίου, την ημέρα πριν από την εισβολή, αναφέρθηκε σε αυτά που έκαναν οι Έλληνες εδώ και το ονόμαζαν εισβολή, ίσως 10 φορές με στην ομιλία του, των Ελλήνων στην Κύπρο. Χωρίς να λέω ότι εκάλεσε την Τουρκία ασφαλώς, αλλά το ονόμαζαν εισβολή. Όταν λοιπόν πηγαίναμε τότε να μιλήσουμε για τον Κυπριακό, υπήρχε ο αντίλογος από φίλους. Μιλώ από αδέσμευτες χώρες, φίλες χώρες. Εσείς τι έκαμετε την πρώτη. Εκάναμε κακώς και αντίθετα με τη δική μου συμβουλή, καλέσαμε και το Συμβούλιο Ασφαλείας τον Νιόβριν του 1978, τότε ακριβώς που μας έδωσαν το Αγγλο-Αμερικανικό σχέδιο, δεν καταφέραμε να έχουμε απόφαση, αλλά δώσαμε φόρουμ στον Τεχτάς, ο οποίος εμίλανε επί 4 ώρες, εκουβάλισε τις εφημερίδες όλες από το 60 ως το 74, τις μετέφρασαν οργανωμένα και είπε, την τάδε ημερομηνία ο Μακάριος, την τάδε εκκλησία, είπε, ο μόνος στόχος μας ήταν και είναι η Ένωση. Και όταν τέλειωσε εκείνη η πράγματι συνταρακτική ομιλία, εγώ ήμουν υπουργός των εξωτερικών, εμίλησαν οι δύο κοινότητες, εμίλησαν ο Τεχτάς και ο Αλέκος ο Μιχαλίδης τότε. Εγώ απλώς έκανα μια εισαγωγή. Ήρθε ο πρέσβης, ο Ινδός που ήταν φίλος μου και μου λέει, Minister, you have a problem. Όταν άκουσαν το Security Council, άκουσαν τον Τεχτάς. Και πράγματι δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα. Δυστυχώς δεν επήραμε τα μηνύματα. Νομίζομαι ότι το δίκαιο είναι μόνο με το μέρος μας. Δεν είναι έτσι. Λυπούμε που πρέπει να κριτικάρω τη δική μας πλευρά. Λυπούμε. Τι να κάνω όμως, να λέω ψέματα. Ο Μακάριος όταν είδε την κατάσταση αυτή. Να επιτρέψετε να πω κάτι, κύριε Ρολάντη. Ναι, εγώ θα ξεκινήσω με την υπόθεση και την νομική, αν θέλετε, και την πολιτική. Ότι το δίκαιο είναι με το μέρος μας. Δηλαδή σε μια διακοινωτική σύγκρουση είναι οτιδήποτε υπάρχουν πολλά πράγματα. Αλλά λέμε ότι θέλουμε. Όμως το ερώτημα είναι το εξής. Μια λύση θα επέλθει μόνο με βάση το δίκαιο, αν έχω το δίκαιο ή την ιστορική διασύνδεση. Αυτό ή απλώς θα μελετήσω και τον πολιτικό περίγυρο και τα στρατηγικά συμφέροντα και τα γεωοικονομικά και τη δύναμη μου και την εμβέλεια. Αυτό μου. Προσπαθώ να έρθω και εγώ και να πω. Μίλησα για την πλευρά του δικαίου, που και εκείνο δεν είναι μαζί μας πλήρως. Έχουμε το δίκαιο μας μετά από την εισβολή χωρίς αμφιβολία. Έχουμε και το άδικο μας με το πραξικόπημα που έγινε και με εκείνα όλα που κάναμε την 14η την πρώτη. Έρχεται ο Μακάριος στις 12 του Φεβράριου του 1977,
ο οποίος είδε εν τω μεταξύ τι συνέβη, είδε ότι επήγαινε και προσπαθούσε να συναντηθεί με ξένους ηγέτες, για παράδειγμα στο Ελσίνκι το 1975, τότε που είχαμε τη ΔΑΣΕ, και δεν του έδιδα ραντεβού. Και δεν τον θεωρούσαν ως πρώτης ποιότητας αρχηγών. Εγώ τα έμαθα από το Υπουργείο, από τους διπλωμάτες όλα αυτά τα πράγματα. Και πολλά άλλα. Δεν έχω χρόνο τώρα να τα πω. Και υπό τις συνθήκες αποφάσισε να συμφωνήσει εκείνο που συμφώνησε. Που ήταν μια ιστορική συμφωνία για μένα. Πολύ δύσκολη. Μόνο ο Μακάριος είχε το ανάστημα να σηκώσει εκείνη τη συμφωνία. Και να πει ότι. Κάποιοι λένε όμως ήταν λαθασμένοι. Ασφαλώς ορισμένοι είπαν. Λέω εγώ την άποψή μου αυτή τη στιγμή. Αλλά και απονομικά θα ήταν, είναι καταστροφική. Όμως έγινε όχι, και μας δεσμεύει. Όχι, δεν είναι καταστροφική. Είναι η συμφωνία βάσει της οποίας θα μπορούσε να λυθεί το Κυπριακό. Είναι η συμφωνία η οποία συνάδει με αυτά που είπετε προηγουμένως του Καραμαλή. Δεν μπορούσε να λυθεί διαφορετικά το Κυπριακό. Και το κατάλαβε ο Μακάριος. Δεν είχε λόγο ο Μακάριος να έρθει να θέσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διακίνηση, την ελευθερία σε ό,τι αφορά τις περιουσίες, την εγκατάσταση υπό κάποιες προϋποθέσεις περιλαμβανομένων των πρακτικών δυσκολιών των Τουρκοκυπρίων και της δικοινοτικής φύσης της χώρας. Δεν υπάρχει διζωνικό της σημείωσε σε εκείνη τη συμφωνία, δεν υπάρχει όρος διζωνική, αλλά ο Βάλτχαϊμ μου είπε και μου το είπε και ο Γιαννάκης ο Χριστοφίδης ότι συζητήθηκε η διζωνικό της, δεν ήταν αντίθετος ο Μακάριος, αλλά δεν ήθελε να βάλει την ορολογία η οποία ήταν αδόκιμη. Και εγώ πιστεύω πως ήταν αδόκιμη ως ορολογία, διότι τη λέξη ζώνη τη χρησιμοποιεί σε βιομηχανικές ζώνες, σε στρατιωτικές ζώνες και όχι στον πολιτικό χώρο. Έγινε λοιπόν εκείνη η συμφωνία, η οποία μέχρι σήμερα οδηγεί και δεικνύει πώς μπορεί να λυθεί το κυπριακό πρόβλημα. Είναι γεγονός ότι τότε ήμουν ο σύμβουλος του Σπύρου του Κυπριανού, ήμουν μαζί του συνέχεια. Ο Λυσσαρίδης διαφώνησε. Ο Σπύρος ήθελε να παραιτηθεί από πρόεδρος της Βουλής και να φύγει και από ηγέτης του Δίκο. Δεν μπορούσε να αντέξει ο άνθρωπος, δεν την εδεχόταν τη συμφωνία. Πολύ περισσότερο από άλλους. Ήμουν μαζί του σχεδόν κάθε βράδυ. Είναι τέλειον από τη δουλειά μου και πήγαινα εκεί στο σπίτι του στον Άγιο Δομέτιο και καθόμαστε. Ήταν και η Μιμή εκεί. Και ο Σπύρος μου είπε: Κοίταξε, θα επιδιώξω να πάω πρέσβης σε μια χώρα. Είμαι πολιτικός, ήμουν υπουργός στον εξωτερικό. Δεν μπορώ να συνεχίσω πάνω σε αυτή τη συμφωνία. Όταν με έκαμε υπουργό των εξωτερικών, μου έδωσε οδηγίες, μετά που είδε ότι έκαμε χρήση της συμφωνίας, ο πρώτος επισκέπτης μου ήταν ο Βούλγαρος υφυπουργός εξωτερικών. Όταν είδε τα πρακτικά, με φώναξε πάνω στο γραφείο του, τότε ήταν στο PIO το γραφείο του, και μου είπε: Νίκο, κοίταξε, τούνη τη συμφωνία, μην την προωθείς. Δεν την προωθούσα. Έκαμε αναφορά όταν είχαμε τους αποδήμους τον Αύγουστο του ιδίου χρόνου, του 1978, διότι με ρώτησαν και έκαμε αναφορά. Και ύστερα μου είπε: Κοίταξε, θα πρέπει να επιδιώξουμε, μετά που ήρθε το αμερικανικό σχέδιο και απερίφθη κακώς, τέλος πάντων, χάσαμε εκείνη ιστορική ευκαιρία. Μου είπε: Κοίταξε, να δεις, πρέπει να με βοηθήσεις και εσύ. Θέλω να κάνω μια άλλη συμφωνία. Ο Βάλτχαϊμ ήταν πολύ διστακτικός να έρθει. Δεν ήθελε να ξανάρθει για άλλη συμφωνία. Είπε ο Βάλτχαϊμ, με τηλεφώνησα του εγώ, διότι ο ίδιος δεν ήθελε να παρέμβει και του εισηγήθηκα. Μου λέει: Μα αφού έχουμε συμφωνία, τι θα κάνουμε την άλλη συμφωνία. Επήγα στη Γενέβη στις 3 Απριλίου του 1979 και το συνήντησα στο Intercontinental. Έχω και τις φωτογραφίες όλα από εκείνη τη συνάντηση και τον έπεισα να έρθει για να γίνει άλλη συμφωνία. Πριν να πάει ο Σπύρος ο Κυπριανού για να γίνει τη συμφωνία των 10 σημείων, την εκκουβεντιάσαμε. Το μόνο που του είπα εγώ, βάλε κάτι για την Αμόχωστον, παρόλο που πιστεύω ότι την Αμόχωστον την εχάσαμε απορρίπτοντας δυστυχώς το σχέδιο το αμερικανικό. Τα παρακάτω ήταν κουβέντες. Το έβαλε μέσα και εκείνον, έβαλε κάποια σημεία τα οποία πίστευαν ότι έπρεπε να μπουν για να συσσαγωγικά να διορθώσει τα κακά της πρώτης συμφωνίας. Εγώ νομίζω ότι αυτές οι καλυτερεύσεις τελικά μας γεμίζουν τα μυαλά με αέρα και στο τέλος δεν μας βοηθούν να λύσουμε το πρόβλημα. Έγινε η δεύτερη συμφωνία εκείνη. Και στο τέλος πιστεύω ότι εκείνη από τις δυο που επικράτησε ήταν η πολύ τολμηρή συμφωνία του Μακαρίου. Φυσικά όμως ήρθε και το 1986 με την πολιτική της πρόταξης. Που ήταν κάτι άλλο. Εκείνη η πολιτική της πρόταξης δεν οδηγούσε πουθενά. Θα το συζητήσουμε. Τέλος πάντων, όχι απλώς για να συμπληρώσω. Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Και να πω για τις δυνατότητες που υπάρχουν. Δυστυχώς ο πολιτικός χώρος δεν δίδει την αλήθεια στον λαό. Δεν περί αυτολογώ, εγώ πάντα έλεγα εκείνα που πίστευα. Ουδέποτε είπα θα πάνε όλοι οι πρόσφυγες πίσω. Προκαλώ οποιοδήποτε να μου το πει, διότι έβλεπα, μίλησα και με τον Τεχτάς. Μίλησα και με τον Μεχμέτ Αλί Θαλάτ και με τον Έρογλου πριν να γίνει Έρογλου. Στην Κοπεχάγη πριν 15 χρόνια. Και είδα τα προβλήματα ποια ήταν. Κατά συνέπεια πρέπει να ξέρουμε ότι είτε
αν θέλουμε να λύσουμε το Κυπριακό πράγματι, είτε θα δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες, όπως είπε και ο Καραμαλής τότε το 1974, ή θα πρέπει να μείνουμε όπως είμαστε, να γεμίσει το βόρειο μέρος με Τούρκους, ή αν έχουμε τον τρόπο να πολεμήσουμε. Δεν υπάρχουν άλλες λύσεις. Κύριε Αγγελίδη, έρχομαι κοντά σας και μπορώ έτσι και μια ερώτηση για να υπάρχει και μια συνέχεια. Το δίκαιο, έστω και αν, όπως λέμε ότι το έχουμε, και εγώ λέω το έχουμε, σκοπού συζήτησης, υποβάλλει ή υιοθετεί αρνητισμό ή μη διάθεση για συνδιαλλαγή, και οι συμφωνίες οι οποίες έχουν επιτευχθεί μέχρι τώρα, τις έχουμε μπει, και τα ψηφίσματα και οι διάφορες φάσεις που έχει περάσει το Κυπριακό, αυτές οι συμφωνίες επιβάλλουν απόλυτη εφαρμογή είτε ανθρωπίνων δικαιωμάτων είτε βασικών ελευθεριών κατά τρόπον απόλυτον. Κύριε Καρακλά, από όλες αυτές τις συμφωνίες, ξέρετε ποιο στοιχείο έλειπε πάντα? Η άποψη του ίδιου του πολίτη, που επηρεάζεται με την οποιαδήποτε εξέλιξη στο Κυπριακό. Θέτοντας αυτήν την απλή τοποθέτηση, θα προσθέσω ότι ακόμα κάτι έλειπε από όλη αυτήν τη διαδικασία των συμφωνιών. Έλειπε η Τουρκία, η οποία ήταν εκείνη που έφερε ευθύς εξ αρχής την ευθύνη της παράνομης εισβολής, κατοχής, διαίρεσης και της μεθοδευμένης, του μεθοδευμένου επικισμού. Θα αναζητήσω σήμερα ποιος είχε τις μεγαλύτερες ευθύνες στο παρελθόν? Και ο 20χρονος νέος της Κύπρου σήμερα που αγωνιά για το μέλλον του, τι θα επιτύχει εάν βρούμε ότι ο τάδε έφταξε περισσότερο από τον τάδε? Ας μείνουμε λοιπόν στα σημερινά. Συγγνώμη. Η συζήτηση, και να το ξεκαθαρίσω και για όλους εμάς εδώ, αλλά και για τον κόσμο που μας παρακολουθεί, δεν είναι ούτε να επικρίνουμε τι έγινε. Εγώ αντίθετα θέλω να πω εξής. Υπάρχει μια πορεία πραγμάτων 36 χρόνων, η οποία δεσμεύει, είτε το θέλουμε είτε όχι, ολόκληρη την πολιτική ηγεσία, αν θέλετε ακόμη και τον λαό, και την αξιοπιστία αυτού του λαού. Γιατί το και λαό? Αυτή τη στιγμή που θα είμαστε στο χείλος του γκρεμού, αντί να προσπαθούμε τι να διασώσουμε, προσπαθούμε να υπάρχει εντύπωση από όλους και ακόμα τις δηλώσεις, κάτι το νεοφανές να έρθει, κάτι το καινούργιο, κάτι το ιδιώδες. Δεν με αφήσατε να συμπληρώσω, να το συμπληρώσω. Και όταν ακόμα μιλούσαμε για συμφωνίες του 77, του 79, ακόμα και αυτή του Τάσου Ποδόπουλου με τον κύριο Ταλάτ, ήταν συμφωνίες τις οποίες ουδέποτε προώθησε, ενιτίμησε η άλλη πλευρά. Όση υποχωρητικότητα και αν είχαμε υποδείξει εμείς, στα πλαίσια δυστυχώς του να μας πείθουν οι ξένοι ότι είχαμε υποχρέωση να κάνουμε συνεχώς υποχωρήσεις, χωρίς να καταφέρνουμε να πείσουμε εμείς για το ότι πράγματι, όπως είχε ξεκινήσει και όπως ήταν παραδεκτό, ήταν πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Πράγμα το οποίο στον 20ο τότε και τώρα στον 21ο αιώνα είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνεται εύκολα αντιληπτό. Ιδιαίτερα δε όταν κάποια στιγμή αυτός ο λαός έδωσε το σαφέστατο μήνυμα, μη αποδεχόμενο, αποδεχόμενος ο λαός, εκείνον το, τη λύση που προτάθηκε με το σχέδιο ΝΑΝΑ. Και εδώ θα βάλω ακόμα ένα παράγοντα τον οποίο δεν έχω ακούσει απόψη. Ο παράγοντας που λέγονται καλές υπηρεσίες από τη Γενική Γραμματεία των ΗΠΑ. Υπήρξε αυτή η προσφορά, όντως προσφορά καλών υπηρεσιών? Εγώ απλώς πόψη είχα φέρει μαζί μου ένα απόσπασμα από το βιβλίο της κυρίας Πάλι, την οποία νομίζω όλοι ξέρουν, όλοι χρησιμοποίησαν τις γνώσεις της κλπ. Και λέει σαφέστατα, η συμπεριφορά της γραμματείας είναι στη σελίδα 22 του δικού της βιβλίου. Των ΗΠΑ υπήρξε πάντοτε με τέτοια συμπεριφορά που δεν ήταν ούτε αντικειμενική, ούτε άνευ επηρεασμού από, συμφέροντα που επηρέαζαν την δυνατότητα λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας. Και για να ξανάρθω στον κύριο Ταλάτ, στην τελευταία συμφωνία, την πιο πρόσφατη, εκείνη μάλιστα που έγινε και μετά την ένταξη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπε σαφέστατα ο άνθρωπος, μετά που πήγαινε στην Τουρκία, επιστρέφοντας, όπου του υπέδειξαν ότι διέπραξε λάθη με τον αδεκτή και αυτήν τη συμφωνία, και είπε, συγγνώμη, είναι ιερά συμφωνία την οποία έχω υποχρέωση να την τηρήσω. Άρα, σε όλη αυτή τη διαδικασία της επίρρυψης ευθυνών, ακόμα και για τα 13 σημεία του συντάγματος, την τροποποίηση, που δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί ένας λαός, στην έννοια της δυνατότητας του να διαμορφώνει την δική του συνταγματική τάξη, να μην μπορεί να προωθεί συνταγματικές αλλαγές, έστω και στο αυστηρό αυτό σύνταγμα που είχαμε, εγώ προχωρώ και λέω, από την ώρα λοιπόν που η άλλη πλευρά απλώς
εφήρμοζε την τακτική που πάντα εφαρμόζει η Τουρκία. Θυμίζει τη Λοζάνη. Θυμίζει την τύχη της Ήπρου και της Τενέδου. Των πολιτών της Κωνσταντινούπολης. Πώς στηρίχθηκαν εκείνες οι διαδικασίες. Και κάτι άλλο. Η μικρή και αδύναμη Κύπρος δεν τον αφήνω ο κ. Λουκαϊδής, διότι είπε ότι να μιλήσει μόνο κατά τη λογική. Είχε επιτύχει τρεις προσφυγές κρατικές εναντίον της Τουρκίας πριν από την Τέταρτη που ήταν δικαστική. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά γίνεται ένα μεγάλο σοβαρό θέμα το οποίο θα το αγγίξουμε σε νομικό και πολιτικό επίπεδο. Να το ολοκληρώσω μια στιγμή. Ίσως αυτή η αντίδραση της Κύπρου της μικρής έμπνευση νομικών εγκεφάλων μόνο της Κύπρου εγινόταν από το 1923 εναντίον της Τουρκίας ή αν επαναλαμβανόταν σωστά το 1955 με εκείνα που συνέβησαν στην Κωνσταντινούπολη, νομίζω να, ήταν, να μην ήταν τόσο ανηρής και τόσο απόλυτη. Ευχαριστώ κύριε Αγγελίδη, δεν έχω άλλη ερώτηση, να κερδίζω χρόνο. Κύριε Απέτρου, έχω σημεία αρκετά τα οποία αν δεν απαντηθούν ή δεν εγερθούν θα υποβάλω ερωτήσεις. Νομίζω ότι μετά από τόσα χρόνια πρέπει αυτοί που διακήρυσαν, όπως είπατε στην εισαγωγή σας, ότι το δίκαιο και η ιστορία είναι με το μέρος μας, να έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν ότι αυτές οι έννοιες δεν είναι ούτε απόλυτες, ούτε σίγουρες. Βέβαια ο κύριος Λουκαΐδης έσπευσε να πει ας μην μιλήσουμε νομικά, αυτοί που προσέφευγαν στα δικαστήρια τα ευρωπαϊκά πήγαιναν για μερικά ατομικά δικαιώματα, δεν είχε σχέση με το κυπριακό. Και ξεχάσαμε εκείνον των ποταμών, εκείνον το ηφαίστειο των λόγων και των υποσχέσεων, ότι επιτέλους ήβραμε το βήμα που θα γονατίσουμε την Τουρκία και θα την αναγκάσουμε σε πλήρη ήττα και σε απόλυτη δικαίωση δική μας μέσα από τις δικαστικές αποφάσεις. Και παίρναμε δικαστικές αποφάσεις όταν η πολιτική μας έπειθε. Όταν επίθαμε τη διεθνή κοινή γνώμη ότι εμείς θέλουμε λύση. Όταν είχαμε έναν απέναντι μας έναν δεχτάς και σε μεγάλο βαθμό εκρυβόμαστε πίσω από την απόλυτη αδιαλαξία του. Τι έγινε όταν έφυγε ο δεχτάς? Έφυγε το παραβάν και φάνηκε η γύμνια μας. Και φάνηκε ότι όσα ελέγαμε στη διεθνή κοινότητα για δεκαετίες, για ομοσπονδίες, για πρακτικές ρυθμίσεις των δικαιωμάτων, όπως αναφέρονται στις συμφωνίες κορυφής, όπως αναφέρονται στις ομόφωνες προτάσεις μας του 89, ήταν κοροϊδία και δεν τα εννοούσαμε και τραβήσαμε πίσω. Ήταν τότε που αρχίσαμε πλέον στα μάτια της διεθνούς κοινή γνώμης από θύματα να παρουσιαζόμαστε περίπου σαν οι υπέτοι της μη λύσης του Κυπριακού. Περί αυτού πρόκειται. Βεβαίως, για να είμαι ειλικρινής, εγώ σέβομαι και βγάζω το καπέλο του κυρίου Λουκαΐδη που λέει εγώ είμαι αντίθετος με τη Διζωνική Νομοσπονδία και έχει το θάρρος να πει ότι αυτό το σύστημα είναι αντίθετο με τα ανθρώπινα δικαιώματα, έτσι πιστεύω. Και σαν αυτόν υπάρχουν 10, 20, 30, 50. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Αυτούς τους σέβομαι την άποψη τους. Το πρόβλημα είναι εκείνοι όλοι, οι πολλές χιλιάδες, είναι εκείνα τα πολιτικά κόμματα που δεν είναι λίγα στον τόπο μας, που ενώ λένε ότι τάχα τους δέχονται αυτό το σύστημα, ότι δέχονται τις συμφωνίες κορυφής, ότι δέχονται τις ομόφωνες προτάσεις, στην ουσία τις υποσκάπτουν. Τι ρε καρεκλά, είσαι τόσες δεκαετίες δημοσιογράφος. Να σου κατονομάσω το 80% των πολιτικών ηγεσιών. Άκουσες ποτέ να βγει από το στόμα τους η λέξη ομοσπονδία? Άκουσες ποτέ να βγει από το στόμα τους η λέξη πολιτική ισότητα, όπως την ερμήνευσε το Συμβούλιο Ασφαλείας? Οι πρακτικές συνέπειες του χρόνου είναι κατακλυσμιαίες εις βάρος μας. Αλλάσει ραγδαία η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Εφτάσαμε στο σημείο να μας μιλούν για αναγνώριση των χρηστών των περιουσιών μας. Μας απειλούν με απευθείας εμπόριο. Στείλουν επιτροπές περιουσιών. Όταν γίνουν αυτά τα πράγματα όλα, η Κύπρος που θα έχουμε μπροστά μας και τον Κυπριακό που θα θέλουμε να λύσουμε θα είναι εντελώς διαφορετικά από τα σημερινά. Και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Μπορεί να ευολευτήκαμε
για 50 χρόνια μετατρέποντας την Κυπριακή Δημοκρατία σε μια ελληνική, δεύτερη ελληνική δημοκρατία. Αλλά αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχίσει επάπειρο. Κάθε πρόβλημα διεθνές, νομοτελειακά, έχει μια στιγμή που θα λύγει. Ο παράγοντας χρόνος στη διεθνή πολιτική σκηνή, στη διεθνή διπλωματία, είναι ουσιαστικός. Κατά την άποψη σας, κυρία Πέτρου, και τα πράγματα μιλούν μόνα τους. Και με τελογική ερμηνεία και με τη γραμματική και την τελογική ερμηνεία των συμφωνιών, τα πράγματα είναι καθαρά. Γιατί η πολιτική, με όμικρο γιώτα, διαχρονικά, δεν λένε στον λαό την αλήθεια ή τη στάση τους. Να σας πω γιατί. Διότι δεν τόλμησαν κάποιοι να εναντιωθούν στον Μακάριον από τότε, επειδή αυτοί κάποιοι εστήριξαν την πολιτική τους διαχρονικά ζωή στην καπηλία του ονόματος του Μακάριου, τους πέφτει πολύ τώρα να έρθουν να συγκρουστούν ανοιχτά με τις πραγματικές υποθήκες του Μακάριου, που είναι οι συμφωνίες κορυφής. Και που υπήρξε μια πράξη γενναία που έδειχνε ρεαλισμό και αποτελούσε έμπραχτη αναγνώριση των τεράστιων λαθών που έκαναμε από το 60 έως το 70. Λέγεται, κύριε Παπαπέτρου, ότι η συμφωνία Μακαρίου τεχτάς, και δεν είναι επίκριση, ας πούμε, που το λέω αυτή τη στιγμή, είναι και από πλευράς νομικής και από πολιτικής, είναι κάτι το οποίο απαράδεκτο, όμως επιβλήθηκε εκ των πραγμάτων λόγω της τουρκικής εισβολής και της κατοχής, και εκ των πραγμάτων έγινε πλέον αποδεκτή. Και ότι κάποιοι έπρεπε εκεί να συμβουλεύσουν είτε τον Μακάριον είτε ακόμη και τον Καραμαλή. Κάτι το οποίο δεν έγινε. Όχι διότι θα αλλάζει τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή όμως έγινε αυτή η συμφωνία. Που περιέχει όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία πρέπει να βρεθεί η μέση οδός, όπως λένε όλοι, για να λυθεί το Κυπριακό. Γιατί την αφήνουν κατά μέρος. Η πολιτική όλη σας. Και η πολιτική και η νομική. Μα μισό λεπτό, κύριε Γιάρκλα. Κάνετε μία ανάγνωση των ομόφωνων με κεφαλαία προτάσεων του 1989 και πέστε μου από εκείνα που προτείναμε ποια δεχόμαστε σήμερα. Αποδεχτήκαμε ή δεν αποδεχτήκαμε εγγύησεις με εκείνες τις ομόφωνες προτάσεις. Αποδεχτήκαμε. Πέστε μου πόσοι δέχονται εγγύησεις σήμερα. Ευρύτερες. Μα τώρα είμαστε στην Ευρώπη, κύριε Παπαπέτρου. Λοιπόν, υπάρχει διαφοροποίηση από τότε. Λοιπόν, δηλαδή, είναι εκπληκτικό να το αφήνουμε έτσι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμπολα. Λοιπόν, ενθάρρυνση οικονομικής ανάπτυξης με ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλληψη των περιφερειακών ανισοζυγίων. Θυμάστε τι μας έλεγαν το 2004. Ότι θα τους ταΐζουμε τους κούλουφους και θα υποβαθμίσουμε το βιωτικό μας επίπεδο. Εμιλούσαν οι προτάσεις μας για αποστρατικοποιημένη Κύπρο και μας έλεγαν πριν λίγα χρόνια αυτοί οι ίδιοι που ήταν δικές τους προτάσεις ότι είναι έγκλημα καθοσιώσεως η αποστρατικοποίηση και θα αφήσουμε έναν οχύρο την Κύπρο. Λοιπόν, και πάνε πολλά άλλα παραδείγματα. Ολοκληρώστε παρακαλώ. Η ουσία είναι μία. Εβολευτήκαμε με μια ελληνική κυπριακή δημοκρατία, έχουμε την ψευδαίσθηση ότι μπορούμε για πάντα να περνούμε έτσι και δεν συνειδητοποιούμε ότι τα πράγματα φτάνουν στο τέλος. Το 2004 όποιος τους προειδοποιούσε ότι έρχεται η ταϊβανοποίηση και οι τρεις που καθόμαστε σε αυτήν την πλευρά το εκάμαμε και τους προειδοποιούσαμε, εκατηγορηθήκαμε σαν κινδυνολόγοι που προσπαθούμε να παραπλανήσουμε τον λαό και προδότες. Λοιπόν, τώρα έχουμε την ταϊβανοποίηση και χτυπά την πόρτα μας και τρέχουν αυτοί οι ίδιοι στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στην Ευρωβουλή να προλάβουμε τα χειρότερα. Πριν πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα, θα δώσω τον ένα γύρο από ένα λεπτό μόνο, αν θέλετε, οποιοδήποτε σχόλιο και να προχωρήσουμε. Κύριε Λουκαίδη, ξεκινώ αντίστροφα τώρα. Επειδή ανάφερε κάτι ο κ. Παπαπέτρου, το οποίο γνωρίζω πολύ καλά. Ένα λεπτό όμως μόνο. Καλά σου το καπέλο, μπορώ να σε. Όχι, αλλά. Κάνει διάκριση, βέβαια, Μιχάλη. Κάνει διάκριση εδώ. Άδικη. Παρακαλώ. Τι σημασία έχει. Συγγνώμη, εγώ κατηγορήθηκα από το κόμμα μου για την ομιλία στις 20 Ιουλίου. Παραδόξως και από τον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και εσείς μιλάτε. Κάτι παρακαλώ, Ρωπή. Οι δικαστικές διαδικασίες στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αυτές που ανάφερε και ο κ. Αγγελίδης, ήταν αναγκαίες για να είναι κάποιον μέσο πίεσης της Τουρκίας. Διότι η Τουρκία δεν έχει κανένα διάθεση να δώσει, γιατί να δώσει, αφού έπιασε με τον στρατό, θέλει να πάρει ακόμα αν είναι δυνατό.
Η πίεση είναι παραδεκτό ότι υπάρχει, ότι πολιτικό κόστο η Τουρκία είχε με τι προσφυγέ και τι καταδίκε. Είχε. Και τώρα έχουμε εμεί. Α, γιατί? Διότι οι κυβερνήσει μα δεν πρόωθησαν σωστά τι προσφυγέ και τι δικαστικέ διαδικασίε. Και επειδή ο κ. Ρολάνδη σε μίλησε, θα του πω κάτι. Ερωτάει ο Παπαδόπουλο που κυβερνούσε από τότε μέχρι σήμερα. Ακούστε με. Είναι ο παδό του Τάσου Παπαδόπουλου. Ακούστε με, γάλι. Ποιο σου είπε ότι είναι ο παδό του Τάσου Παπαδόπουλου? Δεν ξέρουμε. Είπαμε την εποχή που ξέραμε να πείσουμε. Τώρα που πείσουμε. Το 1979 υπουργό εξωτερικό ήταν ο κ. Ρολάνδη. Ο οποίος είπε ότι η πολιτική μας και η πολιτική μας και λοιπά ήταν εκείνη που υποστήριζε. Λοιπόν, η πολιτική του κ. Ολλάνδη, με όλο τον σεβασμό, γιατί μου είναι αγαπητός φίλος, λέω ότι ετορπίλησε τη διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, όταν πήγα εγώ και με άλλους, για να υποστηρίξουμε καταδίκη της Τουρκίας ως ανασυνέπεια της καταδίκης της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Διότι ενώ είχα τώρα το 1978, θα απαντήσω ολοκληρώστε για να κάνουμε και ένα διάλειμμα και δεν θέλουμε πολιτά και τα πράγματα. Η Επιτροπή που ήταν εγκαθιστό το θέμα, η Τουρκία, είχε μήνυμα από την Υπουργή Εξωτερικών τον κύριο Ρολάνδη, σταματάτε, όχι λογή μου, μη ζητάτε. Ευχαριστώ κύριε Λουκαίδη. Κύριε Ρολάνδη, επειδή αναφέρθηκε ευθέως. Κάτι θυμίζει την υπόθεση. Σε ευθέως αναφέρθηκε σε εσάς. Κύριε Ρολάνδη, έχω πολλά ερωτήματα να υποβάλω. Ο χρόνος με πιέζει δυστυχώς. Σας παρακαλώ, ένα λεπτό να απαντήσει στον κύριο Λουκαίδη. Ένα λεπτό να σας παρακαλώ. Τα γεγονότα δεν είναι έτσι. Ο Λουκής έκανε. Σας παρακαλώ, μην διακόψετε. Για μένα να πω, έχω δικαίωμα και εγώ να απαντήσω. Στο Στρασβούργο ξέρεις την κατάσταση. Το Συμβούλιο Υπουργών, το Committee of Ministers, είναι ένα πολύ δύσκολο σώμα. Και το ξέρεις πολύ καλά. Οι δικαιστικές αποφάσεις που πρέπει να περάσουν από εκεί δεν παίρνουν από εκεί. Είναι το κουλιαστήρι που δεν σταματά. Αυτό που λέεις ήταν απλώς wishful thinking. Τίποτε παραπάνω. Γι' αυτό έριξαν την Ελλάδα έξω. Όχι, όχι. Η Επιτροπή Υπουργού. Λυπούμε. Για άλλο θέμα είναι εκείνο. Μιλούμε για άλλα θέματα. Μιλούμε για το θέμα το δικό μας και για την Κύπρο. Αυτή τη στιγμή με τα προβλήματα που είχε. Για τα οποία. Που έριξε την Ελλάδα. Συγγνώμη. Για τα οποία προβλήματα μας θεωρούσαν και εμάς ένοχους. Δεν είναι μόνο την Τουρκία που θεωρούσαν. Εξού και που δεν παίρνουμε αποφάσεις από εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ρολάνδη. Αλλά όχι να συμπληρώσω ακόμα κάτι. Είχαμε τότε πράγματι και μια ευκαιρία, ήταν το θέμα, η περίοδος που πήραμε το Αγγλο-Αμερικανο-Καναδικό σχέδιο, μια εξαιρετική ευκαιρία την οποία, η Τουρκία πρώτα. Την οποία λυπούμε. Είχαμε πληροφορίες τότε από το Matthew Nimetz ότι η Τουρκία θα την δεχόταν. Και ήταν πίσω οι Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν πίσω η Μεγάλη Βρετανία, ήταν πίσω ο Καναδάς. Ήταν πίσω όλη η δύναμη του κόσμου τότε από εκείνη την ιστορία. Θα πήγαιναν πίσω και οι Βαροσιώτες και την επετάξαμε με στον Κάλαθο. Εγώ πάλι θα ρωτήσω ο 18χρονος ο σημερινός τι φταίει αυτά τα πράγματα, κύριε Ρολάνδη. Όχι, δεν είπα ότι φταίει. Διότι μιλούμε για το μέλλον και αυτών των ανθρώπων. Και όχι μόνο για το ιστορικό παρελθόν όλων εσάς. Δεν φταίει ο 18χρονος. Φταίνε όλοι αυτοί οι οποίοι ετροφοδοτούσαν την κοινωνία. Όχι, με τέτοια παραμύθια θα πω αυτή τη λέξη. Έτσι. Και φτάσαμε στο χέρι του γραμμού. Αν μας ακούγανε εμάς τους απεδώ από τότε. Ο 20άρης και τους μέγεθους δεν έχουν πρόβλημα. Γιατί αποτύχατε, κύριε Ρολάνδη? Γιατί αποτύχατε? Δεν αποτύχαμε. Διότι το 2004 δεν είναι το 2004 που λέει τώρα ο κύριο Ρολάνδη. Σας ευχαριστώ. Κλείστε τη συζήτηση. Παρακαλώ, κύριε Μακίδη, ολοκληρώστε. Διότι εκείνο το οποίο δεν γίνεται αντιληπτό είναι πού οφείλεται η μεγαλύτερη θριαμβευτική επιτυχία της Κύπρου μετά το 1974. Δηλαδή η αποδοχή εισόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας με όλον της το έδαφος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οφείλεται στην πολιτική την μετριοπαθή και τη διάθεση συμβιβασμού που επεδείξαμε για χρόνια ολόκληρα από το 1995 μέχρι το 2002 και σε συνδυασμό με τις πιέσεις που εμπήκαν πάνω στην Τουρκία, συνεπία της τέταρτης διακρατικής προσφυγής, συνεπία της Τιδίνας Λοϊζίδου, συνεπία πολλών άλλων παραγόντων. Αλλά μετά η δουλειά χάλασε όταν απογειωθήκαμε επειδή εμπήκαμε μέσα και νομίσαμε. Μα ξεχάσετε το σχέδιο να είναι ότι απορρίφθηκε πριν μπούμε μέσα. Όχι, αν τέλειωνε με σχέδιο να μα. Αν θα εμπαίναμε κάπω διαφορετικά, κύριε Μακίδη. Ιστορικές διαστρεβλώσεις. Μια εβδομάδα μετά μπήκαμε μέσα. Η Κύπρος έγινε ευρωπαϊκών και χτυμένων. Ότι λύση, η μη λύση του Κυπριακού προβλήματος. Η Κυπριακή Δημοκρατία. Μην όμως δεν θα ήταν Κυπριακή Δημοκρατία εάν ελύεται με το σχέδιο Νανάν. Εάν ψηφίζει το Δημοκρατία, σας παρακαλώ. Είναι πολύ καθαρό.
όταν πάει να ακουστεί κάτι το οποίο ακριβώς θα σας ενοχλήσει, διακόπτεται. Αφήστε να τελειώσω. Λοιπόν, καθόλου δεν με ενοχλεί. Την ώρα. Εσάς σας ενοχλεί το επόμενο. Κύριε Αγγελίδη, παρακαλώ. Εγώ διευθύνω τη συζήτηση, παρακαλώ. Δεν θα υπάρξει παρέμβαση. Ολοκληρώστε. Περί εισόδου της Κύπρου. Ποιας Κύπρου? Της Κυπριακής Δημοκρατίας με ολόκληρο το έδαφος της. Της λιμένης ή άλλη της. Ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 24 του Απρίλη ήταν. Εδημιουργήθη στην Κοπεχάγη και στο θρίωμα της Κοπεχάγης. Αυτή είναι η ιστορική πραγματικότητα. Όλα τα υπόλοιπα ήταν μαθηματικός βέβαια και υπογραμμένα εκ των προτέρων. Λοιπόν, επομένως, γιατί επέτυχε η Κύπρος? Διότι ακριβώς ακολούθησε μία σωστή γραμμή. Πολιτική γραμμή. Ότι θέλω να μπω, αλλά ταυτόχρονα θέλω και να βρω μια συμβιβαστική λύση στο κυπριακό πρόβλημα. Δεν δέχτηκε ο λαός. Λοιπόν. Ο οποίο έκρινε ότι ήταν καλύτερα να μπει πρώτα στην Ευρώπη. Συγγνώμη, αλλά τότε, κύριε Μαθήνα, να αγγελείτε και να βάλω τα πράγματα στη σειρά. Κύριε, σας παρακαλώ, τότε ο κυπριακό λαό στην Κοπεχάγη έπρεπε να πιστεύαμε όλοι σε αυτό, κύριε Μαθήνα. Έπρεπε να πιστεύαμε όλοι. Κύριε Αγγελείτε, κύριε Παπαπέτρου, σας παρακαλώ. Εφόσον επεκαλέσετε την κυρία Πάλεη, θα σου πω ένα πράγμα. Ότι η κυρία Πάλεη στο βιβλίο της δέχεται το σχέδιο ΑΝΑ 3, το οποίο υπήρχε όταν εμείς εγκαταλείψαμε την εξουσία. Εκείνο που απέρριψε. Πάλι ξέχανε τον λαό, κύριε Πάλεη. Εκείνο που απέρριψε ο κυπριακός λαός, και το λέει και η κυρία Πάλεη, είναι το χειρότερο έναντι του σχέδιου 3, σχέδιο 5. Για ποιο ευθύνεται? Ποιο ευθύνεται? Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Σα ευχαριστώ, κύριε, πάρα πολύ. Εν πάση όμως περιπτώσει, για σκοπό ήταν ή όχι επιδιαιτησία στο τέλο, για να καταλάβω καλά εγώ. Σα παρακαλώ, κύριε. Ευτυχώ υπήρχε το αντρόχιο που έλεγε τον λαό, τον οποίο επικαλείστηκε από την αρχή. Δεν έχετε. Παρακαλώ, κύριε, δεν κύριε. Έχετε στηρίξει καθόλου επιχείρημα. Κύριε, θα πω το εξής εγώ και ως παρατηρητής και ως συντονιστής. 2002 στην Κοπεχάγη ήμουν εκεί και ήταν αυτή η συμφωνία η οποία αναφέρθηκε, να πούμε την αλήθεια. Και το 2002 δεν ήταν έτοιμο ούτε το σχέδιο ΑΝΑΝ το 3 ούτε οτιδήποτε άλλο. Επομένως, το 2002 ήταν η αφετηρία ένταξη τη Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σφραγίδα, μπορώ να πω. Δεν όχι αφετηρία, η σφραγίδα. Ευχαριστώ, κύριε. Και η Ελλάδα έπειθαν με την πολιτική. Και ήμουν παρόν. Και γνώρισα και τι έλεγαν, και υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμα. Δεν διαφωνούμε ότι πετύχαμε να πούμε στην Ελλάδα. Όλα. Και εν πάση περιπτώσει η αλήθεια αυτή είναι. Όμως, να παρακαλέσω όλους. Υπάρχει έντονη η διάθεση και χαίρομαι, είτε δικαίωση θέσεων ή πολιτικών, να επιτρέπουμε στον κάθεραν να ολοκληρώνει τη συζήτηση του. Για να ακούει και ο κύριο Λουκαίδη και εγώ είμαστε οι μόνοι που δεν διαμορφώσαμε πολιτική, κύριε Καρκλά. Κύριε... Ακόμα διεφώνησα κατ' επανάληψη με το κόμμα μου ενώ σου ήμουν στο κόμμα. Και ενώ σου είμαι. Άρα λοιπόν η άλλη πλευρά όμως, που συνετέλεσε σε διαμόρφωση την πολιτική. Είμαι και δημοσιογράφο, κύριε Αγγελίδη. Είστε, δεν μπορώ. Πρέπει να κάνουμε το ρόλο με τον παίζω σωστά. Ναι, αλλά μετά αυτά που είπατε σα και την ομιλία σα, ναι. Θα σα βάλω και εγώ τη συζήτηση που κάνατε στο τρίτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Που θα πείτε ότι δεν είπα αυτό το πράγμα το οποίο λέτε ότι εσείς υποστηρίζετε τώρα. Λάθος σας. Είπα αντίθετα ότι δεν αφήνω ούτε ένα γιώτα έξω και βάλτε το. Άλλοι το ερμήνευσαν διαφορετικά, είπα. Ευχαριστώ, θα σας ούτε στείλω. Ένα γιώτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις. Εκπομπή προεκτάσεις λοιπόν, συνεχίζουμε, κύριε Μαρκίδη, ξεκινούμε στη δεύτερη ακριβώς, το δεύτερο μέρος της συζήτησης, έντονη θα έλεγα στο πρώτο μέρος όσον αφορά το θέμα που συζητούμε, τι συμφωνούσαν οι πολιτικοί αρχηγοί, τι υπέγραφαν, τι έλεγα στον λαό και γιατί άφησαν τα πράγματα να φτάσουν εδώ που έφτασαν, που ο λαός άλλα πιστεύει ή άλλα πίστευε και άλλα βρίσκει ενώπιον του. Και η αλήθεια είναι στο τραπέζι. Κύριε Λουκαΐδη. Ναι. Λαμβάνουμε τα πράγματα έτσι σε συντομία. Θέλω να σας πω ότι ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος από την πρώτη ώρα. Σε συντομία και με λογική. Έχουμε ακριβώς 15 λεπτά. Και να ακολουθήσουμε μια λογική προσέγγιση. Έχουμε ένα πρόβλημα με μια χώρα η οποία ναι μεν είναι δυνατή και έχει και μέρος της Κύπρου υπό την κατοχή της. Έχει και συμμάχους. Είναι ένα δίκο βεβαίως. Να μην πω νομικά, είναι ένα δίκο διότι βαστά μια άλλη χώρα και εμποδίζει τον κόσμο να πάει στα σπίτια του κλπ.
Τι πρέπει να κάνουμε? Καταρχήν να εξετάσουμε αν είναι καλόπιστη, αν έχει τη διάθεση να λύσει τον Κυπριακό προς όφελος όλων των Κυπρίων και με στόχο την πραγματική επανένωση της Κύπρου. Λοιπόν, βλέπουμε 36 χρόνια ότι παίρνει εκείνη την γραμμή της Ιστορικής Δικαιωτικής Ομοσπονδίας, θα συζητήσω αν είσαστε οι λαθασμένοι, θα πω απλώς ότι η Τουρκία την επιμένει με τρόπον που ουσιαστικά καταλήγει σε νομιμοποίηση της κατοχής ή διαμοιρασμό της Κύπρου. Γιατί θέλει... Να σας ρωτήσω κάτι, είστε και νομικός, πρώτα. Βάζω το ερώτημα. Η Διζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία όπως συμφωνήθηκε. Ναι. Έχει τον δικοινωτικό χαρακτήρα. Αν συμφωνήθηκε, εγώ δεν συμφωνήθηκε. Άλλη κουβέντα. Αυτό που συμφωνήθηκε. Ναι. Το ερώτημα αυτό που δεν είπαμε. Είναι ακριβώς. Ναι. Το ερώτημα το βασικό τώρα, εν έτη 2010, σε μια περίοδο που θα έχουμε πιέσεις, ναι, δεν είναι τι συμφωνούμε, δεν είναι τι δεν θέλαμε να γίνει αποδεκτό, ούτε τι θέλαμε να γίνει αποδεκτό. Συζητούμε αυτό το οποίο είναι στο τραπέζι. Ναι. Και δυστυχώς η αξιοπιστία μας και διεθνώς και στα όργανα και σε αυτούς που αναμένουμε είναι αυτό. Καλός ή κακός είναι εκείνο. Το ερώτημα είναι, σας ρωτώ, αυτό το οποίο συμφωνήσαμε, έχει μέσα τον δικαιωτικό χαρακτήρα? Έχει τον δικαιωτικό χαρακτήρα. Έχει τον γεωγραφικό χαρακτήρα το χωρισμό? Είναι καθαρά, καθαρά διαμεριστικό σχέδιο. Ωραία. Μπορούμε να ξεφύγουμε από εδώ, σε αυτό τώρα? Ασφαλώς. Πώς? Πες μου. Άρα, με λοιπόν, στόχο, δεν... και θα πω και αστόχο, για μην μπορεί και τι εισηγήσει τίποτε, με στόχο να μην καταστραφεί περισσότερο η Κύπρος. Διότι αυτή η λύση, όπως την προωθεί η Τουρκία και εμείς υποχωρούμε, σημαίνει χωριστή πλειοψηφίες, εγγυημένες του πληθυσμού. Το συμφωνήσαμε, γιατί όλοι συμφωνήσαμε. Όχι, δεν φτάσαμε νομίζω ακριβώς σε αυτό το σημείο. Μόνο στο σχέδιο ανάγκη μπήκε αυτό το πράγμα και το ανέλεψε ο λαός. Λοιπόν, πληθυσμός ξεχωριστός. Ακίνητη περιουσία ξεχωριστή. Διακυβερνήσεις ξεχωριστές. Χωριστά κρατήδια και η μόνο που μας ενώνει, ας πούμε, είναι το 50-50 διαβούλευση στο κέντρο της Κύπρου σε μια κυβέρνηση η οποία δεν θα έχει και ευρείες εξουσίες. Για να καταλήξω ότι δεν ακολουθήσαμε σωστή γραμμή πίεσης της Τουρκίας να την εκθέσουμε, διότι μια λέγαμε έτσι, μια επανερχόμαστε σε συνομιλίες χωρίς νόημα, και τώρα βρεθήκαμε σε ένα διέξοδο με την διεθνή κοινότητα, όπως είπετε, να μιλάει για την κοινωνική, γιατί εμείς τις τριεπασάραμε αυτή τη λύση. Δεν είστε η διεθνή κοινότητα να επιβάλλει την κοινωνική. Ακόμα ένα ερώτημα, απλό και ταπεινό να μου απαντήσετε. Ένα πρόβλημα με τα μεγέθη των παιχτών στο τραπέζι. Τουρκία, Ελλάς, Αθρής, Κύπρος. Αλλά Κύπρος βασικά. Για να λυθεί. Που εμείς θέλουμε τη λύση. Δεν θα πρέπει να μελετήσουμε και τα στρατηγικά συμφέροντα και γειτόνων και διεθνών. Τα οικονομικά συμφέροντα, την οικονομική ενίσχυση, τι στρατιωτική να θέλετε ακόμη? Όλα αυτά. Τι διπλωματία? Όλα αυτά. Χρησιμοποιήστε μια λέξη όμως. Για να λυθεί. Τι σημαίνει να λυθεί? Να γίνει μια διαφθαίρεση που λέει βιώσιμη. Όχι να καταστραφούμε περισσότερο. Λύσεις συνεπώς. Ναι, να λαμβάνω όλα αυτά την υπόψη. Αλλά να κλείσω την υπόθεση. Παρακαλώ. Αλλά να μην επιδιώξουμε να χωριστεί Κύπρος νόμιμα. Ευχαριστώ κύριε Λουκαϊδη. Αυτό θέλω. Κύριε Παπαπέτρου, έρχομαι κοντά σας και μετά στον κύριο Αγγελίδη, ύστερα στον κύριο Μαρκίδη. Κύριε Λουκαϊδη, αντί να επικεντρωνόμαστε στο στόχο μας, εμείς μπαίναμε σε συνομιλία. Θέλω να τον θυμίσω. Όσο μπορείτε πιο σύντομα, παρακαλώ. Ότι όλα ανεξαιρέτως τα τετελεσμένα στην Κύπρο, ανακήρυξη του ψευδοκράτους και έγιναν σε περιόδους που η πολιτική μας ηγεσία εφάρμοζαν αυτά που λέει ο κύριος Λουκαϊδης. Που εφεύγαμε από τις συνομιλίες, που εβάζαμε τον Κυπριακό σε μια αναποτελμάτωση και δίναμε την ευκαιρία στους Τούρκους να δημιουργούν τα δεδομένα γεγονότα. Όταν έχω μια χώρα τεράστια δίπλα μου, είναι στους G20 και μπορεί να πάει και στους G10, μια χώρα η οποία έχει τον μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας της στον κόσμο σήμερα, πέρασε και την Κίνα και κατέχει τη μισή μου Κύπρο, θα πρέπει να εφαρμόσω μια τέτοια πολιτική πρώτα-πρώτα, να απαλλαγώ από την κατοχή. Να βρω έναν τρόπο, έστω και μέσα από έναν σύντομο λογικό χρονοδιάγραμμα, να απαλλαγώ από το στρατό κατοχής. Να αρχίζει να παίζεται το παιχνίδι πλέον ανάμεσα στους Κυπραίους. Να βγάλω την Τουρκία, τον τουρκικό στρατό έξω από την Κύπρο. Να επιτρέψω στο μεγαλύτερο μέρος των προσφύγων μου να γυρίσω στο Βαρόσι, στη Μόρφου, σε μια σειρά χωριά.
να κατορθώσω μέσα από τους ελιγμούς μου ένα μέρος των υπολείπων να πάει να κάτσει στο τουρκοκυπριακό κρατήδιο και να αγωνιστώ να οικοδομήσω την εμπιστοσύνη και την κοινή ευημερία με το άλλο στοιχείο μέσα σε αυτήν τη χώρα για να υπερβώει στην πορεία μέσα από αυτήν την εμπιστοσύνη και τις άλλες δυσκολίες. Εγώ είναι ο μόνος τρόπος που βλέπω σαν διέξοδο. Από την άλλη πλευρά ακούω συνθήματα, ακούω μεγάλα λόγια, ακούω βερμπαλισμούς, αλλά συγκεκριμένες προτάσεις δεν έχω ακούσει. Ευχαριστώ, κύριε Αγγελίδη. Θα ξαναπάω στη λέξη που είχατε πει και προηγουμένως, ως τον Νιόβρη, πιέσεις κλπ. Δεν το αισθάνεστε εσείς? Συγγνώμη. Δεν το αισθάνεστε? Ο εντονότατος. Πού θα καταλήξουν, νομίζετε, αυτές οι πιέσεις? Εις το να πούμε ότι είναι γειτονική μεγάλη χώρα με τόση ανάπτυξη και τόση στρατιωτική δύναμη και άρα να προσπαθήσω να επιτύχω να φύγει ο στρατός. Την νομιμοποίηση του ταξίμ θα οδηγήσει, κύριε Αγγελίδη. Ταξίμ. Θυμάστε που... Αν διέκοψα εγώ θα με δημοσιάτε. Συγγνώμη, νήματο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι βέβαιο ότι οι πιέσεις έρθουν προς εμάς πέραν από τις δικές μας ήδη υποχωρήσεις που είχαν ξεπεράσει όρια. Έχω τη γνώμη λοιπόν ότι φτάσαμε σε ένα σημείο που οποιαδήποτε πίεση ασκήθηκε στη δική μας την πλευρά απλώς θα οδηγήσει όχι στην αναζήτηση λάθων του παρελθόντος, αλλά αναζήτηση λάθους για το μέλλον. Και θα είναι το τελικό και καταστρεπτικό. Δυσυγήστε, θέλω να ακούσω την εισήγηση σας. Εγώ δεν πιστεύω ότι επετύχαμε να λειτουργήσουμε σωστά ως κράτος της Ευρώπης. Ότι ακόμα υπάρχουν οι δυνατότητες. Δέστε μέσα. Ναι, δηλαδή πρώτα απ' όλα να σταθώ στα δικαιώματα μου. Και να πω ότι κύριε, δεν είμαι διατεθειμένος να συμβιβαστώ με τρόπον που ουσιαστικά θα ανατρέπω τα δικαιώματά μου και θα τα εξαφανίζω. Ή θέλω να είμαι και να ελπίζω ότι θα είμαι και μελλοντικά μέλος της Ευρώπης με τα ίδια δικαιώματα όπως και οι Ευρωπαίοι πολίτες, ή θα πω ότι παραδίδομαι, έχω την διάθεση για υποταγή και άλλοι λαοί υποτάχθηκαν και άλλοι λαοί κατακτήθηκαν, πλην όμως κάποια στιγμή καταφέρνουν να επιτυχάνουν ακόμα και αποφάσεις του ΕΔΑΤ προχτεσινές που διέταξαν επιστροφή κτηρίου του Πατριαρχείου. Όχι μόνο ότι την δικαιούται για να πάρει αποζημίωση, αλλά και επιστροφή. Άρα και το δίκαιο. Και κάτι άλλο. Και τελειώνω. Γιατί ξέρω ότι ο χρόνος είναι πολύτιμο. Αυτή η αλλαγή στο Σύνταγμα και στις τροποποιήσεις που έφερε αυτή η κυβέρνηση της Τουρκίας έχει ισχύ και σημασία μόνο για το εσωτερικό της? Αυτή η διάθεση υποταγής στις αρχές έξω από το στρατιωτικό και το βαθύν κράτος της δικαιοσύνης και της παιδείας που εφερμόζεται το πριν δεν θα πρέπει να έχει αντίκτυπο και προς τα έξω, ιδίως όταν πορεύεται η Τουρκία κύριε, προς την Ευρώπη? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελειώνω με το εξής. Πρέπει. Τελειώνω. Άρα λοιπόν εκείνο που έχει μεγάλη σημασία και είχε πάντα και ο λαός είναι εκείνος που θα το αξιώσει είναι να στραφούμε και να βάλουμε την Τουρκία πράγματι εκεί που έπρεπε να ήταν από πάντα. Κύριε Μαρκίδη. Τι να πω εγώ. Εδώ πέρα καταρχήν πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η Τουρκία από την εποχή του Έρντογαν ακολουθεί διαφορετική γραμμή σε σχέση με όλους τους γείτονες της περιλαμβανομένης και της στάσεως της σε σχέση με το κυπριακό πρόβλημα. Παρήρθεν η εποχή του Εντζεβί που έλεγε το κυπριακό ελήθη το 1974. Δεν έχουμε να λύσουμε τίποτε άλλο. Αυτοί λέγουν κάτι το διαφορετικό. Δεν έχει σημασία να αυτόν το οποίο λέγουν είμαστε διατεθειμένοι να το δεχτούμε ή όχι όπως το λέγουν. Σημασία είναι ότι έχουν αλλάξει την πολιτική αυτής της χώρας είτε μας αρέσει να το λέμε είτε δεν μας αρέσει να το λέμε. Έχουν διαφορετικές σχέσεις τώρα με τη Συρία. Έχουν διαφορετικές σχέσεις με την Ελλάδα. Έχουν διαφορετικές σχέσεις με τη Ρωσία η οποία η Ρωσία τους αποκαλεί στρατηγικούς συμμάχους της, εταίρους, συγγνώμη. Ακόμα και με την Αρμενία κατόρθωσαν να αποκαταστήσουν σχέσεις τουλάχιστον στο πολιτικό επίπεδο παρόλο που ακόμα βρίσκονται στην αρχή. Και με την Ελλάδα. Είπαμε την Ελλάδα. Να. Είπα. Λοιπόν, έχει αναβαθμιστεί σε G20. Έχει γίνει μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας σε βαθμό που ο κύριος Γιούνα προεδρεύει του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και εμείς λέγουμε κάνει, είναι αδιάλλακτη, κάνει επικοινωνιακή πολιτική και τα τι αυτά. Και μάλιστα θέλουμε και κάποια να τη φέρουμε πάνω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να της εκθέσουμε την αδιαλλαξία της. Μήπως είναι η δική μας που θα εκτεθεί στο τέλος. Διότι εκείνο που δεν αντιλαμβάνεστε
έχουν ένα νατού μέσα στην τσέπη τους. Εμείς κύριοι εδεχθήκαμε το σχέδιο που έχει προτείνει η διεθνής κοινότητα, άρα δεν είμαστε εμείς οι αδιάλλαχτοι. Είναι οι Ελληνοκύπροι που το απέρριψαν. Και εμείς λέμε, χα, μα τώρα μας κάνουν προτάσεις που είναι και πέραν του σχεδίου ΑΝΑ. Αυτό αποδεικνύει η αδιαλλαξία, επειδή κάνουν προτάσεις που είναι πέραν του σχεδίου ΑΝΑ. Δεν είμαστε εμείς που ζητήσαμε να αρχίσουμε διαπραγμάτευση από μηδενική βάση. Είμαστε εμείς που είπαμε ποτέ τι αλλαγές θέλουμε στο σχέδιο ΑΝΑ. Τίποτε. Είπαμε και όμως... τις υπέξαμε, κύριε Μαρχή. Είπαμε τις υπέξαμε. Όχι, δεν είπαμε. Ακούστε, τα κοροϊδεύε το. Συνέβη, συγγνώμη, εφόσον μιλούμε για πολιτικούς, επί 9 μήνες. 9 μήνες. 9 μήνες. Δια να αποφασίσει η ελληνοκυπριακή πλευρά στο Εθνικό Συμβούλιο ποιες αλλαγές θέλει στο σχέδιο ΑΝΑ, κατέληξαν τα κόμματα, όχι ο πρόεδρος, τα κόμματα τον Απρίλιο του 1975, δηλαδή από τον Απρίλιο του 1974 μέχρι τον Απρίλιο του 1975, του 2005, δόξα σε ο Θεός, οι μεγάλοι σοφοί σας συζητούσαν να δουν ποιες είναι οι αλλαγές που θέλουμε. Και όταν ήβραν τις αλλαγές που θέλουμε, η κυβέρνηση δεν τις υιοθέτησε. Ή δεν τις διαβίβασε στα Ηνωμένα Έθνη. Και γυρεύουμε το λάθος. Γιατί αναβαθμιστεί η Τουρκία, γιατί αναβαθμίζεται βαθμιδόν το ψευδοκράτος, γιατί. Διότι είναι λαθασμένη η πολιτική μας γραμμή. Διότι είναι παλινοδούμε διαρκώς. Τη μία ημέρα α, την άλλη ημέρα ω. Διότι ακριβώς δεν έχουμε εμπίσει ότι πράγματι θέλουμε μία συμβιβαστική λύση στο κυπριακό πρόβλημα, στο κάτω-κάτω με την παντιέρα. Μα δεν πείσαμε. Περίμενε. 36 χρόνια. Όχι, κύριε Λουκαϊ, δεν επίσαμε. Όχι, δεν επίσαμε. Είναι ζωνική δικαιολογία. Όχι, τα τελευταία δύο χρόνια, κύριε Μαρτίνο. Είναι λάθος σας να το λέτε αυτό. Είναι λάθος σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έζησα διαπραγματεύσεις 8 χρόνια και ξέρω ότι είναι λάθος αυτό το οποίο λέτε. Δεν είναι διαπραγματεύσεις που φταίουν. Όταν έκαναμε τη σωστή διαπραγμάτευση, είχαμε ένα αδιάλλακτο δεκτάς μπροστά μας, έστω και που ήρθε ο Έρτογκαν και δημιούργησε άλλη ατμόσφαιρα για την Τουρκία στην Ευρώπη, η ουσία είναι ότι η Ευρώπη εδέχθη την Κυπριακή Δημοκρατία χωρίς λύση του Κυπριακού προβλήματος με ολόκληρο το έδαφος της. Ευχαριστώ, κύριε Ρολάντη. Και εσείς σύντομα παρακαλώ. Και θα κάνω το κλείσιμο με ένα λεπτό καθένα. Επειδή, αγαπητέ μου, κύριε Καρεκλά. Σύντομα, πολύ, πολύ σύντομα και εσείς. Επειδή... είμαι στα γεγονότα επί προσωπικής βάσης. Έζησα τα γεγονότα από, μέσα, από τα μέσα της δεκαετίας του 70. Πρέπει να πω με μεγάλη λύπη μου ότι ποτέ η πολιτική ηγεσία δεν καθοδήγησε τον λαό, ποτέ δεν έδωσε τα σωστά μηνύματα. Αντίθετα, ελαΐκιζε πάντοτε, έλεγε εκείνα τα οποία ήθελε να ακούσει ο λαός για να παίρνει ψήφους. Και καταλήξαμε τελικά εδώ που καταλήξαμε. Αφήσαμε όλες τις ευκαιρίες που υπήρχαν και τώρα κλαίμε φυσικά να περάσουν. Ανάφερα μια-δυο από αυτές. Εγώ ήμουν αντίθετος πάντοτε όποτε απορρίπταμε τις διάφορες πρωτοβουλίες. Σκαλή-σκαλή είναι κατεβαίναμε και φτάσαμε τώρα στο σχέδιο ΑΝΑΝ, το οποίο ασφαλώς δεν είναι το καλύτερο. Είναι το χειρότερο ίσως από όλα μας προετάθησαν, αλλά εμείς εφέραμε τους εαυτούς μας σε αυτό το σημείο. Και να μην με φόμεθα άλλους. Τουλάχιστον να λέμε δαμέ την αλήθεια. Αφήσαμε άλλες ευκαιρίες για να μην πάω και πιο πίσω από τη δεκαετία του 60 και του 50 ανεκμετάλλευτες και τώρα κλαίμε διότι μόνοι μας εκατεβήκαμε τη σκάλα. Εμείς την εκατεβήκαμε τη σκάλα. Παρόλα αυτά, ακόμα και το τελευταίο σχέδιο ΑΝΑΝ, αν καθόταν κανείς να το αναλύσει, πραγματικά μπορούσε να έχει τη βιωσιμότητα του. Υπάρχουν και άλλες απόψεις, τις οποίες σέβομαι. Ασφαλώς πάντοτε υπάρχουν οι δυσκολίες. Όταν την πάθεις, αγαπητέ μου κύριε Καρεκλά, και εμείς την επάθαμε το 1974, δεν υπάρχει εύκολος τρόπος να ξεφύγεις και να επανέλθεις εκεί που θέλεις να επανέλθεις. Δυστυχώς. Εφόσον την επάθαμε, έπρεπε να κάτσουμε κάτω να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να σώσουμε αυτόν τον τόπο. Να τον απαλλάξουμε από τη διχοτόμηση. Και γιατί λέω να τον απαλλάξουμε από τη διχοτόμηση? Ορισμένοι πιστεύουν στη διχοτόμηση. Καθαρή λύση σου λέει. Όταν αύριο όμως από εκεί, αντί 300.000 Τούρκους επίκους, βρεθούμε με ένα-δυο εκατομμύρια, όταν από εκεί έφεραν την ελίτ τώρα και κάνουν επενδύσεις, όχι εκατομμυρίων, ίσως και δισεκατομμυρίων αύριο. Μην κινδυνολογήσεις. Ευχαριστώ, κύριε Ρολανδί. Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Με συγχωρείτε, παίρνω οδηγίες ότι έχει ολοκληρωθεί και πρέπει να ολοκληρώσει. Ναι, αλλά λέω, θα έχουμε πλέον τις δυσκολίες
που φέρνει διχοτόμηση. Μάλιστα. Λοιπόν, αν δεν βρούμε μια λύση τώρα και πρέπει να καθίσουμε κάτω, να σπάσουμε το κεφάλι μας, να βρούμε μια λύση για ενωμένη πατρίδα, μάλιστα, θα χάσουμε τα πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 30 δευτερόλεπτα, αλλά το λέω 30. Επίλογος. Ενωμένη Κύπρο, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα με την ζωνική δικαιολογική και να μην ξεκινούμε πάλι τον λαό. Δεύτερο, δεν σημαίνει ότι επειδή έγιναν ορισμένες παραχωρήσεις πρέπει να μείνουμε εκεί και να τα παραδώσουμε όλα. Οι λαοί πρέπει να επιδιώκουν το δίκαιο τους. Έπεσαν Σοβιετικές Ενώσεις, έπεσαν Νοτιοαφρικανικές κυβερνήσεις. Γιατί να δεχτούμε κάτι το οποίο θα είναι πιο καταστροφικό. Ευχαριστώ. Κύριε Παπαπέτρου, στον ίδιο χρόνο παρακαλώ. Εγώ θέλω να εκφράσω την μεγάλη μου απεσιοδοξία. 37 χρόνια μετά την καταστροφή, την τεράστια καταστροφή. Και αφού έχουμε μεσολαβήσει τόσα πράγματα, αφού τα μηνύματα χτυπούν την πόρτα μας με τόσο καθαρό τρόπο, και το 2010 εμείς ακόμα συζητούμε τα αυτονόητα, αυτά που έπρεπε να είχαμε λύσει πριν βγει το 1974, πολύ φοβούμαι ότι δύσκολα θα αποφύγουμε τη μοίρα μας. Ευχαριστώ. Κύριε Αγγελίδη. Θα πω το ίδιο που είπα και προηγουμένως. Λέμε ότι η Τουρκία είναι ο παίχτης που κρατά το κλειδί της λύσης. Λυπούμε. Είναι ψευδοποθεσμός να πιστεύουμε ότι η Τουρκία θα δεχτεί λύση που θα βρεθεί στην ενδοκυπριακή προσπάθεια, την οποία δεν θέλει και δεν επιθυμεί η ίδια. Άρα λοιπόν και πάλι εκείνος που είναι έξω από όλη αυτή την προσπάθεια είναι ο ίδιος ο λαός. Ευχαριστώ. Που δυστυχώς η ομάδα Ντάουνερ ακόμα και σήμερα τον χαρακτηρίζει από τους ιεράρχες μέχρι τους συγγραφείς ότι είναι ή του ναι ή του όχι και επικοινωνεί ή όχι με ορισμένους από αυτούς. Ευχαριστώ. Μα πριν τον Ντάουνερ ήταν όλοι οι προηγούμενοι. Μα αυτό δεν σας εγκλήτωσε ούτε ένα. Γι' αυτό ούτε και ένα διαδείγμα. Από όχι από εμένα, κύριε Παπαπέτρο. Όχι από εμένα για την βοήθεια των καλών υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών. Θα μου τα 15 που τα 30. Όχι, σας λέω 30 και το εννοώ αυτή τη φορά. Όχι από εμένα μόνο και από δύο παρακαλώ. Κοίταξε, αγαπητέ μου, νομίζω ότι είμαι θα άξι της μοίρας μας. Και εγώ είμαι απεσιόδοξος, όπως ο αγαπητός μου ο Μιχάλης. Φοβούμαι ότι η κατολίσθηση θα συνεχιστεί και εάν δεν φέρουμε το μυαλό μας έστω και τώρα την τελευταία ώρα, θα βρεθούμε πριν από τη διχοτόμηση. Και τι σημαίνει διχοτόμηση και τις συνέπειες της θα τις καταλάβουμε όταν είναι πολύ αργά. Ευχαριστώ, κύριε Μαρκίτη. Στον ίδιο χρόνο, παρακαλώ. Ο σκοπός δεν είναι να βρεθεί μια λύση η οποία είναι χειρότερη από την παρούσα κατάσταση. Ο σκοπός είναι να βρεθεί μια λύση η οποία είναι πολύ καλύτερη από την παρούσα κατάσταση. Μακάρι. Και εάν στα πλαίσια της ζωνικής δικαιοτικής ομοσπονδίας, που είναι η μόνη εφικτή λύση, διότι για να υπάρξει λύση προαπαιτείται συμφωνία. Και για να υπάρξει συμφωνία πρέπει να πάμε με αυτήν τη βάση, στα πλαίσια αυτής της ομοσπονδίας, εάν εξασφαλιστεί απλώς και μόνο αποχώρηση επίγου και αποχώρηση όλων των τουρκικών στρατευμάτων, ο κυπριακός ελληνισμός επιτέλους πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στο δυναμισμό του και στον εαυτόν του. Ευχαριστώ. Διότι δεν θα κινδυνεύει πλέον, αλλά θα θαυματουργήσει εκ νέου σε πολλά σημεία στα οποία έχει την ιδιότητα να θαυματουργεί. Κύριε Μαρκίδη, κύριε Λουκαίδη, κύριε Ολάνδη, κύριε Παπέτρου, κύριε Αγγελίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τους τηλεθεατές. Ξεκίνησα την εισαγωγή μου λοιπόν, λέγοντας ότι αν θέλουμε να δούμε τι θα γίνει η Κύπρος τα επόμενα 5 ή 10 χρόνια, δεν έχει παρά να δούμε τι έγινε τα τελευταία 36 χρόνια με όλους τους αναγκαίους συνειδημούς. Απόψε παρακολουθήσατε μία συζήτηση. Η συνειδημή είναι δική σας. Ευχαριστώ. Καλή σας νύχτα.